Γιάκο, πώς το είπαμε αυτό? Vlog, δηλαδή video log. Και γιατί να μην το πούμε στα κινέζικα, δηλαδή με τον κινέζικο τρόπο που κοροϊδεύουν οι Κινέζοι, video log. Γιάκο, σε βλέπω που γελάς. Χαίρετε από το Χονγκ Κονγκ. Παλαιότερα, όταν θέλαμε να επικοινωνήσουμε τα νέα μας, χρησιμοποιούσαμε τις παραδοσιακές μεθόδους. Να γράψουμε, να ετοιμάσουμε και να στείλουμε ένα δελτίο τύπου με κάποιες φωτογραφίες και έτσι να επικοινωνήσουμε τα νέα των Ορθοδόξων κοινοτήτων στην Άπο Ανατολή σε όλο τον κόσμο. Αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε και εμείς τη νέα τεχνολογία, τα βίντεο. Και έτσι μέσα από αυτόν τον καινούριο τρόπο επικοινωνίας να μπορούμε να επικοινωνήσουμε τα νέα της Ορθοδόξου κοινότητάς μας στο Χονγκ Κονγκ, αλλά και των Ορθοδόξων κοινοτήτων σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως στην Ταϊβάν, στις Φιλιππίνες και σε άλλα μέρη όπου ζουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και υπάρχουν μικρές ή μεγαλύτερες κοινότητες. Είμαι ο Μητροπολίτης Νεκτάριος, ο Μητροπολίτης Χονγκ Κονγκ και βρίσκομαι στο Χονγκ Κονγκ. Πίσω μου ίσως βλέπετε δέντρα. Το Χονγκ Κονγκ δεν είναι μόνο τεράστιοι ουρανοξύστες, αλλά σε πολύ μικρή απόσταση υπάρχουν και αυτές οι μικρές ανάσες ζωής, όπου όταν η μέρα το επιτρέπει όπως η σημερινή, μπορούμε να επισκεφθούμε αυτές τις μικρές οάσεις και για αναψυχή, αλλά κυρίως για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε το μυαλό μας από τις καθημερινές μέριμνες. Ας πούμε λίγα λόγια για την ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Χονγκ Κονγκ και Άπο Ανατολής. Η πρώτη Ορθόδοξη κοινότητα στο Χονγκ Κονγκ ιδρύθηκε το 1986 από λίγους Ορθοδόξους, οι οποίοι έμεναν και εργάζονταν τότε στο Χονγκ Κονγκ. Μετά από 10 χρόνια, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφάσισε να ιδρύσει μία Ιεραποστολική Μητρόπολη, τη Μητρόπολη Χονγκ Κονγκ και Άπο Ανατολής, το 1996. Μέχρι τότε, την πνευματική ευθύνη και την πνευματική μέριμνα για τις Ορθόδοξες κοινότητες στην Άπο Ανατολή, την είχε η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ζηλανδίας. Κρίθηκε όμως απαραίτητο να υπάρξει μία καλύτερη οργάνωση του Ιεραποστολικού έργου στην περιοχή αυτή. Και έτσι το Οικουμενικό Πατριαρχείο προχώρησε στην ίδρυση της Μητροπόλεως Χονγκ Κονγκ και Άπο Ανατολής. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Πολλές Ορθόδοξες κοινότητες έχουν δημιουργηθεί με την ευλογία του Θεού σε αυτή την περιοχή. Πάνω από 47 Ορθόδοξες κοινότητες σε διαφορετικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το 2008 και πάλι η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφάσισε ότι θα πρέπει να γίνει μία καινούργια Μητρόπολη και έτσι διαιρέθηκε το νότιο κομμάτι της Ιεράς Μητροπόλεως Χονγκ Κονγκ και δημιουργήθηκε η Μητρόπολη Σιγκαπούρης. Σήμερα λοιπόν στην Άπο Ανατολή υπάρχουν τρεις Ορθόδοξες Μητροπόλεις. Η Μητρόπολη Χονγκ Κονγκ και Άπο Ανατολής, η Μητρόπολη Κορέας και Ιαπωνίας και η Μητρόπολη Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας. Μέσα από αυτό το βίντεο, όπως είπα και στην αρχή, θα μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα μας. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε το τι γίνεται στις Ορθόδοξες κοινότητές μας για το ελληνόφωνο κοινό. Θα υπάρξει και μία σειρά βίντεο για όσους μιλούν αγγλικά. Είναι όμως ένας τρόπος, όχι για να ζητήσουμε το θαυμασμό, ούτε τα χειροκροτήματα, ούτε πολύ περισσότερο για να διαφημίσουμε τους εαυτούς μας, αλλά για να δείξουμε ότι η Ορθοδοξία έχει μία μικρή αλλά πολύ ζωντανή παρουσία στην Άπο Ανατολή και ότι είμαστε κι εμείς ζωντανοί. Βρισκόμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε. Και η Εκκλησία του Χριστού υπάρχει και βρίσκεται σε αυτά τα μέρη και η χάρις του Θεού μας επιτρέπει να τελούμε την Θεία Λειτουργία και Τεερά Μυστήρια στην Άπο Ανατολή, στις εσχατιές της γης. Ας πάρουμε λοιπόν μία γεύση τώρα από τις δραστηριότητες
που ανέπτυξαν οι Ορθόδοξες κοινότητές μας από την αρχή του εκκλησιαστικού έτους, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα. Στη συνέχεια αυτής της σειράς των βίντεο θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε περισσότερα στοιχεία για την ιστορία της Ορθοδόξου κοινότητάς μας στο Χονγκ Κονγκ, αλλά και για κάθε μία ξεχωριστά από τις Ορθόδοξες κοινότητες που βρίσκονται σε άλλες χώρες. Είναι μία ευκαιρία να γνωρίσουμε ότι η Ορθοδοξία έχει ξεπεράσει τα μέρη όπου παραδοσιακά αναπτύχθηκε και βρίσκεται πλέον και στην Άπω Ανατολή και έστω και αν κάνει μικρά βηματάκια, παρόλα αυτά, με τη χάρη του Θεού βρίσκεται, ζει και αναπνέει σε αυτά τα μέρη. Ζητούμε τις προσευχές σας και σύντομα θα βρεθούμε κοντά σας με ένα καινούριο βίντεο με περισσότερα νέα από την Εκκλησία της Άπω Ανατολή, στην Άπω Ανατολή. Ο Θεός να ευλογεί όλους. Καλημέρα από το μακρινό Χονγκ Κονγκ. Διάκο, τελικά κατάλαβα από πού προέρχεται το vlog. Όχι, όχι, δεν έχεις μικρόφωνο και έτσι δεν ακούγεσαι. Θα σου πω εγώ. Από το βλογημένο. Νομίζω, πατέρες, πρέπει να έρθετε γιατί ο διάκος λιποθύμησε.